είμαστε πολύ σκληροί καριόλιδες. Έχουμε φύγει από Κεφαλονιά από χτες και βρισκόμαστε στα Μέγαρα, που είναι το πρατήριο ήχου, το οποίο παραλαμβάνω τον ήχο κάθε φορά που πηγαίνουμε για live. Το πρατήριο ήχου. Πώς θα πάμε, δεν γίνεται αυτό. Θα πάρω 2.000 τώρα να είμαι ευχαριστημένο. Μα έχω, γι' αυτό σου λέω τι κάνεις τώρα. 2.000 τουλάχιστον. Μόνο ρε. Ναι. Εσείς ευθυνός. Βάλε φθορά αυτοκινήτου, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Πιανού. Φθορά αυτοκινήτου. Τι εννοείς. Και δεν έχω ανοίξει το προπαγκάζ ακόμα, να δείξουμε και τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό το τέρας, ρε. Δεν έχω ιδέα. Να το πάμε φίλοι. Κρακέτα 3, 2, 1, πάμε. Αν με πιστεύες λιγάκι θα ήταν όλα αληθινά. Τι χρώμα είναι σήμερα τα γυαλιά σου, βάση του ηλιού? Α, οκ, μπλε. Δεν είναι βάση του ηλιού. Βάση του τι είναι? Έχω τα κόκκινα και τα μπλε. Α, είναι 2 γυαλιά. Αλήθεια. Τώρα σοβαρά το λες αυτό? Ναι ρε μαλακα, νόμιζα ότι αλλάζουν χρώμα φάση. Ξέρω εγώ πώς είναι με τη διάθεση, αυτές οι πέτρες που γινόντουσαν πράσινες άμα ήσουν καλά ή μπλε. Αλήθεια τώρα. Πόσο τσοπάνης είναι ρε. Ο ίδιος πού είναι ρε φίλε? Στη Χαλκίδα. Πίσω μας εκεί πίσω. Μας βολεύει πάρα πολύ γιατί θα πέσουν τα πλάνα του ντρόουν ακριβώς εκεί που πρέπει στην γέφυρα και θα μεγαπιστερώ. Σε έχω φτιάξει! Έχει γίνει δουφού το αγόρι, δουφού. Δουφού. Διεύθυνση φωτογραφίας. Αυτό έχω γίνει. Αυτό είναι η φωτογραφία όταν λένε, ξέρω εγώ, στους τίτλους τέλους της ταινίας φωτογραφία. Αυτός που βλέπει τα πλάνα και λέει εδώ θα είναι ωραία. Αυτός που φωτίζει. Αυτός δεν είναι ο φωτιστής. Αυτός είναι ο ηλεκτρολόγος, αυτός που θα στήσει τα φώτα. Αυτός που θα πει πώς θα στηθούν και πού να ρίξουν και σε τι ένταση και για ποιο λόγο. Αυτός θα φτιάξει το κάδρο. Έτσι, αυτός είναι ο δουφού. Επικοδομητικό το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να μάθετε ρόλους και πράγματα τα οποία συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Ματσαμπλόκο, πού είσαι? Γιατί δεν έχεις σχολιάσει. Μαλάκα. Είσαι καλά? Όλα οκ. Ματσαμπλόκο. Έχουμε ανησυχήσει, έχουμε να δούμε σε 3 βίντεο πώς... Όχι, όχι. Μόνο το 10ο επεισόδιο δεν έχει σχολιάσει. Αν δεν σχολιάσει ο Ματσαμπλόκος, εγώ δεν συνεχίζω vlog. Δεν πάει καλά το θέμα μετά. Είναι εκεί από το 1ο επεισόδιο. Στίχη σύγχρονων ελληνικών τραγουδιών. Πού ξεκινάει η ανοησία και πού ο λόγος? Όχι. Πού σταματά ο λόγος και ξεκινάει η ανοησία? Τι είναι που σταματάει ο λόγος? Ο λόγος είναι αυτό που χρησιμοποιείς για να γράψεις στίχο, έτσι, για να γράψεις τη μουσική και να ολοκληρωθεί το τραγούδι. Ουσιαστικά μελοποιείς το λόγο. Ξεκινάμε από εκεί. Το θέμα είναι αυτός ο λόγος τι περιέχει. Πού σταματάει η τέχνη και αρχίζει η ανοησία. Γιατί και η ανοησία λόγο χρησιμοποιεί. Πάμε ξανά. Πού σταματάει η τέχνη και ξεκινάει η ανοησία. Ανάλυση στίχου νούμερο 1. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του στίχου? Τι σκεφτόταν ο ποιητής? Είναι κάτι αναπτήρες, Ω μαλακά! Είναι κάτι χαρακτήρες. Είναι γαμάτος ο καλλιτέχνης. Γιατί τι σου λέει? Τι είναι ο τελειωμένος αναπτήρας? Κάτι άχρηστο. Οπότε δεν θα πω είναι κάτι χαρακτήρες άχρηστοι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και συνοδοιπόρε και συντροφεάρι, ναι, και συγγραφέα και κόσμο που ακούσε αυτό το τραγούδι. Ο αναπτήρας που τελείωσε δεν είναι άχρηστος, ξαναγεμίζει. Τι θέλεις να σου γράψει ο κινέζικος αναπτήρας? Έχεις δει εσύ κινέζικο αναπτήρα να ξαναγεμίζει? Ωρε φίλε αυτά τα μωράκια. Ποιος είχε φάει και λίγο σούτ? Ωρε φίλε αυτά τα μωράκια. Ο ένας είχε φάει γλίστρα χοντρή, φαινόταν από όλο το πλάι, ξέρω να το είδες. Δεν έχει σημασία, γι' αυτό είναι οι μηχανές, για να πέφτουν και να σηκώνονται. Είναι κάτι χαρακτήρες τελειωμένοι αναπτήρες. Βάθος. Σε ακυρώσαμε, έχει νόημα ο στίχος, συνέχισε. Μα πώς έχει νόημα, τι ακύρωσε, αφού σου είπα, ο αναπτήρες ξαναγεμίζει. Δεν ξαναγεμίζει. Να έλεγε ο στίχος, είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι, Κινέζοι και αναπτήρες. Γιατί ο αγαπητός Τέλειος χρησιμοποιεί μόνο ζύπο. Πού είναι ρε ο αναπτήρας που πήραμε από τα λίτη, αλλιοκύπτω. Τι έχει βγάλει η Εφηθόπη. Σε γνώρισα στο Facebook, το έχεις ακούσει. Πρέπει να το κάνω αυτό στα αυτιά μου. Αλήθεια τώρα. Εδώ έχεις ακούσει ένα γούλα. Ξαναλέω για όσους αδαείς και αμαθείς δεν το γνωρίζουν. Ναι. Το project Αναγούλα είναι στα πλαίσια εργασίας της Καλών Τεχνών με θέμα «Κάντε επιτυχία ένα σκουπίδι». Και προφανώς η κοπέλα πήρε άριστα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Νομίζω η συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι το όνομά της, τραγούδαγε με το Μαραβέγια πέρυσι. Εσείς που πάτε σε αυτά τα ελληνάδικα ρε παιδί μου, δηλαδή γουστάρετε ρε παιδί μου στα 3-4 ποτά, 5 εκεί που ξεκινάει το κεφάλι και είστε ωραίοι και χαρούμενοι και μπαίνει το λαϊκό άσμα και θα σε έχω σαν μωρό, κουπεπέ, κουπεπέ. Πάτε καλά ρε μαλάκες. Αν έχετε το Θεό σας, πάτε καλά. Καταρχάς δεν μπορούσε να το είχε κάνει πάρα πολύ καλύτερο. Και θα σε έχω σαν μωρό, ταχτιρτή, ταχτιρτή. Όχι φίλε, κουπεπέ πάει πολύ καλύτερα και εμένα μου αρέσει. Τέτοιος είσαι ρε. Τζουτζές. Τέτοιος τζουτζέ, γυναικωτός, τέτοιος είσαι. Μαλάκα, κουπεπέ, κουπεπέ, αλήθεια τώρα. Και τραγούδισε το λίγο όλο. Γιατί ξέρω πως πάει, τα έχω ακούσει νομίζεις. Ναι. Αλλά έχω να μάθω, να ακούσω τι γίνεται στην ελληνική μουσική, ό,τι δυστυχώς αναγκάζομαι να ακούσω, ρε παιδί μου, σε μαγαζιά κτλ. Μπορεί και μια δεκαετία. Έχεις μείνει δηλαδή στο Εφησαρί και Αφρικανέ εσύ. Αφρικανέ, αλλά να κάνουμε κονέ. Κι όμως αυτό ήταν σκουπίδι. Ότι εντάξει, ναι, δεν το έπαιζε στα μαγαζιά συνέχεια, ναι, είχε γίνει τόρος, αλλά είχε γίνει τόρος σαν σκουπίδι. Το πρόβλημα είναι με τα σκουπίδια που περνάνε ως ποιοτικό λαϊκό τραγούδι. Και δεν θα σε πάω μακριά, πότε ήταν πέρσι, πρόπερσι που είχε βγει ένας τύπος που έλεγε για μια πεκρού να πούμε που έπινε και έζεχνε αλκοόλ και ότι ήταν η πιο ωραία στην Ελλάδα. Που η καρδιά του κάτι έκανε. Τι κατακατικά. Αυτό. Ναι. Και εσύ που σε χαλάει αυτό. Το ίδιο έκανε και. Το ίδιο έκανε και η Ντόροφη, παιδιά. Όταν έβγαλε το Whisky Fever. Το Whisky Fever. Αλλά η Ντόροφη το έκανε σωστά. Θεάρα. Εντάξει, το βίντεο κλίπ είναι γυρισμένο σε ένα βλαχομάδαζο, το παιδί μου φάση στην επαρχία και τέτοια. Αυτό το μπουζουκερί πάμε να λέξουμε μια μπέλβε. Μια τέτοια φάση. 10 γήπες γύρω-γύρω. Ρε πότε ρε θα βάλετε μυαλό ρε. Ρε, πότε, ρε. Αρχικά γιατί κοροϊδεύεις τα παιδιά και τα λες γήπες. Πες μου έναν άντρα που δεν είναι γήπας. Ένα. Τι εννοείς. Μα έλεγα γήπας, είναι ο μεγάλος ο πέφτουλας, ο επιδεικτικός πέφτουλας. Ναι, τι εννοείς. Τι εννοώ ρε μαλάκα, ότι γήπας είναι ο επιδεικτικός πέφτουλας. Ο γήπας είναι αυτός που είναι λίγο πιο πέφτουλας από σένα. Όχι, είναι αυτός που το κάνει εσχρά. Πώς δηλαδή. Και επιδεικτικά και χρησιμοποιεί μέσα. Ναι. Αθέμη του ανταγωνισμού. Ναι. δηλαδή σου φάγε την κόμμα. Χρησιμοποιεί χρήμα και τα λοιπά και δείχνεται. Μάλιστα. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό, ο ωραίος, επειδή είναι ωραίος, λειτουργεί αθέμητα και είναι γήπας. Ο ωραίος ρε φίλε είναι ωραίος και απλά παίζει τα χαρτιά του. Εγώ δεν έχω δει κανέναν ωραίο, πραγματικά ωραίο. Δεν σου μιλάω για αυτούς που νομίζουν οι κόμενες ότι είναι ωραίοι γιατί είναι, ξέρω εγώ, φέτες ή πολύ ψηλοί, έτσι. Ναι. Που άμα τους έβλεπες, ξέρω εγώ, με πήρε χιλιάδες τους πλησίαζες. Ναι. Έτσι. Μιλάω για μας τα αχνά λαϊκά παιδιά. Όχι ρε φίλε, ο άντρας είναι έναν αρσενικό, όχι... Τσουτζές που καμία σχέση με ανοιχτά τέτοια να πούμε να το παίζω λίγο ιστορία και να πληρώνω 200 € για βότιες κάθε βράδυ την άλλη μέρα να μην έχω να πάρω τσιγάρα. Ρε μαλάκα, ο καθένας έχει τα όπλα του στο να καταφέρει να το παίξει αλφα-μέι. Ναι, ρε μαλάκα, ποιος είναι όμως πιο περήφανος? Αυτός που το κάνει με τη μαγιά του, να πούμε. Αυτός που το έχει φάει τον κομμενάκι στο τέλος της βραδιάς. Όχι. Καλά, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. True. Okay. Πρέπει να κάνουμε και αυτό το τέτοιο. Τζουτζές. Ναι, απλά ποιο είναι το θέμα, ρε παιδί μου? Όταν ο άλλος είναι γύπας, στο σωστό το θηλυκό, ναι, όχι στη γαζοκόμενα, ναι, θα υπερτερήσει το αγνό λαϊκό παιδί. Που θα είναι μάγκας ωραίος, ρε. Δηλαδή ο άντρας φαίνεται από το περπάτημα, ρε παιδί, από το πώς μπαίνει μέσα σε ένα χώρο. Πώς να σου το πω? Με το που μου λες για το περπάτημα και το πώς μπαίνει σε ένα χώρο, είδα εικόνα εσένα. Αλλά κάνει να μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και να γεμίζεις το χώρο με την οντότητά σου. Ναι, ναι, ναι. Λες, bitches, I'm here. Και δεν πρόκειται να πάρετε φράγκο σαν καφιόρες, θα τα πιω όλα μόνο. Πρέπει να είσαι ο βασιλικός Γύπας. Είσαι το ανώτερο επίπεδο. Κοίταξε, στα νιάτα μου, όταν ήμουν και ελεύθερος υπουργήτη και τα λοιπά, να μην περιαυτολογήσω, ρε παιδί μου. Ναι, ήμουν ένα είδος γύπα της εποχής, αλλά η μέθοδη μου ήταν η κλασική. Ήταν κομμάντο φάση. Λοκάρω, χτυπάω, τρώω άκυρο, φεύγω. Γύπας είναι αυτός που ανοίγει τα φτερά και έρχεται. Όχι, όχι, όχι. Άκου να δεις γιατί είναι προσβλητική προς τις γυναίκες η έκφραση γύπας. Οπότε όσες γυναίκες το χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι κοροϊδεύετε εσάς. Ο γύπας, φίλε, πάει και τρώει τα πτώματα, τις ψόφιες. Αλλιώς θα τον λέγαμε αετό. Φουπ, κάνει τη βοτιά του να πιάσει. Όχι, τρώει τις ψόφιες. Αλλά πόνεσα εγώ τώρα, φαντάζομαι ότι θα έχει πονέσει πολλοί κόσμος τώρα. Να σου πω ότι διαφωνώ κάθετα με το θέμα πλαίσια, μουσική και σειρματοπλέγματα γύρω από είδη. Σειρματοπλέγματα. Και το λαϊκό τραγούδι έχει διαμάτια. Ήταν ρεμπέτικο. Προφανώς και το λαϊκό έχει διαμάτια. Αλλά τα διαμάτια και το σύγχρονο λαϊκό. Δεν έχει το σύγχρονο. Έλα, διαμάτια μην ακόμα λαϊκίες. Έλα, ρε φίλε. Για πες μου ένα λαμάτι, διαμάτι, σύγχρονο λαϊκό. Ένα. Το κουμπεπέ. Αγάπης μου, ρε μαλάκα, σου μιλάω σοβαρά. Τι είναι αυτό με τα ψευδόνυμα που κάνετε οι λαϊκοί? Γιατί? Εντάξει, ο Πλούταρχος λεγόταν Κακοσάλης και το έκανε Πλούταρχος. Και του κάτσε. Δικαιολογημένος. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Ο άλλος λεγότανε Ρωμαίος. Να ζούσε ο Σέξπιρ, μαλάκα, να έβγαζε τα μάτια του με οδοντογλυφίδες. Ποιος είναι ο λόγος και ο στόχος ενός τραγουδιού? Τη σήμερον ημέρα. Όχι, γενικά. Για τα δικά σου στάνταρ. Να εκφράσεις μια κατάσταση, ναι, είτε ψυχική είτε κοινωνική, να εκφράσεις ένα πρόβλημα, να προβληματίσεις, ναι, να δώσεις μια λύση, ναι, σε ζητήματα καθημερινότητας, ναι, είτε ατομικά είτε κοινωνικού συνόλου. Να κάνεις κάτι ουσιαστικό. Αρχικά εσύ, όταν μιλάς για αυτό το πράγμα, μιλάς για στρατευμένο τραγούδι. Καθόλου. Κατά δεύτερον, θέλω να μου πεις. Είναι στρατευμένη η System of a Down, ας πούμε. Εκτός από System of a Down όμως, τραγουδάς και άλλα κομματάκια που θέλω να μου μεταφράσεις λίγο στα ελληνικά τι λένε. Για να δω αν υπάρχουν και ξένοι πιξλάξ που ακούς, αφού δεν ακούς τους Έλληνες. Για λέγε. Εντάξει, υπάρχουν και ξένοι πιξλάξ. Ναι, για λέγε. Αλλά τουλάχιστον οι ξένοι πιξλάξ το κάνουν σοβαρά. Ο Θανάσης, ας πούμε, γράφει κάτι στίχους που χρησιμοποιεί κάτι λέξεις που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Κι όμως αυτό, ακόμα και αυτό που κάνει ο Θανάσης και ο Μάλαμας ως ένα σημείο, έχει κάτι να σου δώσει, ρε φίλε. Μαθαίνεις κάτι το γαμημένο. Ανδρομέδα, μαθαίνεις για τους αστερισμούς. Καλά, δεν το έλεγα έτσι. Α. Θες να μου εξηγήσεις λίγο την Ανδρομέδα? Εγώ δεν ήξερα την Ιραστόνη. Εσύ ήξερες? Όχι. Όχι. Και, Θανάση, για να μάθεις. Και η αλήθεια είναι ότι λόγω Θανάση το ψάξα και μάθα. Πολλές λέξεις που χρησιμοποιείς στο λεξιλογιό του και λέξεις τι είπε τώρα, τι είναι αυτό. Στάζει και λίγο μαλάκας, παίρνεις τη διαδικασία να ψάξεις. Είναι σαν καθηγητής στο πανεπιστήμιο. σου πετάνε μια μαλακία και δεν σου εξηγούνε. Σου λέει πήγαινε ψάξε στη βιβλιογραφία, έτσι γίνεται η έρευνα. Είναι σαν να μιλάς με έναν καθηγητή και κάνεις μάθημα, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο. Και να σου λέει, παιδί μου, αυτό πρέπει να ψάξεις πηγές να δεις τι είναι. Εγώ κάνω την παράδοση. Ναι, αυτό είπα. Αυτό είπα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, ο Θανάσης και ο Σωκράτης, παίρνουν urban legends, παίρνουν παλιά κείμενα που μπορεί να έχουν γραφτεί, ιστορίες από την παράδοση κτλ. Και δημιουργούν μια ωραίες ιστοριούλες και ωραίες εικόνες. Ο Φίλιου καταλαβαίνεις ποτέ τι λέει? Δεν πολύ έχω ακούσει. Αλλά καπελπίζομαι. Εμένα μου αρέσει σαν γυναίκα και σαν τραγουδιστριά, αλλά δεν έχω ακούσει. Σαν γυναίκα είναι θεά, σαν φωνή είναι ακόμα καλύτερη. Ρε φίλε, με το που αρχίσουν οι στίχοι, απελπίζομαι, λέω, μαλάκα, είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Πέφτει το ίδιο. Πέφτει η αυτοπεποίθησή μου, τρώω τάκλα. Πετάς και μια intellectual μαλακία έτσι για να φανείς ότι είσαι και κάποιος. Όχι, δεν μπορώ, μετά από αυτό κολλάω, σου λέω, πέφτει η αυτοπεποίθησή μου. Λέω, είμαι βλάκας. Χαλκίδα, είμαστε στο γεφύρι. Περιέμενε, κόψε λίγο.